Επιστροφή λοιπόν στο Mad Radio στο 106,2. Εδώ είμαστε και πάλι και μας έλεγες για την ιστορία, για το δελτίο καιρού και το ραδιοτηλεοπτικό. Τώρα είσαι εκπομπή δικιά σου. Τώρα έχει δική σου εκπομπή, δεν έχει το δελτίο. Το λέει καθαρά ο speaker ότι αρχίζει τώρα η εκπομπή τη Πετρούλα. Η Πετρούλα μόλις άρχισε. Μόλις άρχισε. Θα μεγαλώσει μήπως η διάρκεια τη εκπομπή, γιατί ίσως είναι πολύ λίγο. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει. Αυτό που προείπα. Α, δεν έχει να κάνει με τη διάρκεια. Όχι, με την όχι. Απόλαυση όμως μου είναι πάντα ίδια. Η απόλαυση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ακόμα μεγαλύτερη! Φανταστείτε, φανταστείτε. Ωραία. Ωχαχα. Για τι φίλη στο δελτίο θέλουμε να μας πεις. Για ποια φίλη. Για συνεργασία. Για τη συνεργασία μου. Ναι. Α, γιατί είναι φρουλένα, είναι ένα πολύ καλό παιδί. Έχουμε μια άρτια συνεργασία. Και αυτά. Θα μεγαλώσει συνεργασία τώρα, θα υπάρξει και τρίτο άτομο. Άμα θα υπάρξει τρίτο άτομο, πού να χωρέσουμε, βρε παιδιά. Εντάξει, στις καλές παρέες, όλοι καλή. Εννοείς ότι είσαι πολύ ψηλή. Εννοείς ότι είσαι πολύ ψηλή, προφανώς. Το πλάνο είναι λίγο μαζεμένο. Είναι λίγο, ναι. Αυτό, ναι. Τώρα όλοι καλοί, νομίζω, πάντως μπορούν έτσι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όλοι χωράνε. Ξένα τζακούζι, ναι. Στο δελτίο πάνω από δεύτερο άτομο. Ιδέα καινούργια για το δελτίο, sorry. Να σε ρωτήσω κάτι. Το δελτίο είναι green box. Δηλαδή. Είναι green box. Από πίσω έχεις χάρτη. Από πίσω δεν έχω τίποτα. Μπαίνω μέσα σε ένα πράσινο δωμάτιο. Το έχω συνηθίσει, ξέρετε, practice makes you perfect. Οπότε από την αρχή της χρονιάς, από τις προηγούμενες χρονιάς που το είχα ξεκινήσει, μια-δυο φορές την Τρίτη το κατέκτησα. Σκέψου ότι όταν δίνεις ένα τοίχο ο οποίος δεν έχει τίποτα πάνω, δει λίγα εκατοστά να δείξει παραπάνω, ξέρω εγώ από την Αττική, έδειξε την Εύβοια. Και θα λένε όλοι, κοίτα που δείχνει, δεν έχει ιδέα, αλλά δεν το βλέπει. Ναι, δεν βλέπω τι έχει από πίσω μου, αλλά τα έχω μάθει. Και επειδή έχω συνηθίσει να δουλεύω με το Q, όχι μόνο στον καιρό, με το Q λέω, με green box, αλλά και με το Q, όχι μόνο στον καιρό, αλλά και σε άλλες δουλειές που έχω κάνει διαδικτυακές κτλ. Μου είναι πολύ εύκολο. Είσαι πολυπράγμων, έτσι. Λοιπόν, πάνε να ακούσουμε. Πολυμήχανη. Σαν τον Οδυσσεύς. Λοιπόν, πάνε να ακούσουμε ένα κομματάκι. Ξανά με περισσότερη Πετρούλα εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα έχω να σου κάνω μία ερώτηση. Για που νομίζω να την κάνει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, αλλά εγώ τώρα παίρνω με όλο το θάρρος. Τώρα γνωριστήκαμε, καταλαβαίνεις. Μεγάλο θάρρος. Λοιπόν, έχω την ερώτηση. Αν πιστεύεις ότι λόγω της οικονομικής κρίσης η κυρία Τζούλη Αλεξανδράτου είχε βγάλει πολύ ακριβά το DVD. Το βγάλει 20 ευρώ, ενώ λόγω οικονομικής κρίσης θα μπορούσε να βγάλει φθηνότερα. Και αν εσύ το έβαζες, πόσο το έβαζες. Αν το έβαζα εγώ με την πρωταγωνίστρια την Τζούλια. Μπορεί να κάνεις και σκηνοθετικές επεμβάσεις. Άμα δεν σας αρέσει πρωταγωνίστρια, το αλλάζεις. Προτιμώ να κρατήσω σαν πρωταγωνίστρια την Τζούλια. Ωραία, τέλεια. Καλή επιλογή. Δεν είναι κακή επιλογή, αλλά πιστεύεις ότι ήταν ακριβό. Κοίταξε, γι' αυτό που έκανε δεν είναι ακριβό. Γι' αυτό που έκανε δεν είναι ακριβό. Ποτέ δεν θα έκρινα μια επιλογή. Ποτέ δεν θα έκρινα μια επιλογή. Έτσι, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι γουστάρει. Μα ό,τι γουστάρει. Το μόνο δικαίωμα που δεν μας δίνεται είναι να κρίνουμε. Το ότι δεν θα το έκανα εγώ δεν θα πει ότι θα κρίνω κάποια άλλη κοπέλα που έκανε αυτή την επιλογή. Και θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω, ξέρετε γιατί, γενικότερα. Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, όχι. 20 ευρώ και πάλι φθηνό είναι. Και πάλι... Για αυτό, για το περιεχόμενό του, παιδιά. Μ' αρέσει και το αξιολογεί σωστά. Δεν περίμενα αυτή την απάντηση, πραγματικά. Αυτή είναι η άποψή μου. Και όποιος δεν γουστάρει, δεν πάει να το πάρει. Δεν έβαλε σε κανένα το μαχαίρι στο λαιμό. Όχι, θα το πάρει. Όχι, σαμπάνια είχε. Δεν είχε μαχαίρι. Εναλλακτικό όπλο, η σαμπάνια. Εναλλακτικό. Μα σε πετύχει αφελώς. Όχι, σαμπάνια. Σαμπάνια. Σου αρέσει η σαμπάνια όταν αφρίζει την πέκη πέρα. Κοίταξε, εγώ να σου πω προσωπικά δεν πίνω σαμπάνια. Καλά κάνει. Ναι, και πίνω κρασάκι. Το καλύτερο. Δεν έχει όμως έτσι αφρόντες το κρασάκι. Υπάρχει και σαμπανιζέ κρασί. Σαμπανιζέ. Πω, παιδί μου τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα κομμάτι γιατί έχουμε πρόβλημα. Πάμε, γιατί δεν είμαστε καλά.